Νομίζω ότι είναι φανερό ότι αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία που ήταν απρόσμενη για όλο τον παγκόσμιο αθλητισμό έδωσε μεγάλη όθηση όχι μόνο στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά νομίζω ότι έδωσε όθηση σε όλη την ελληνική κοινωνία και συγχρόνως παρακίνησε και άλλες χώρες οι οποίες είχαν περισσότερα εφόδια και περισσότερη τεχνογνωσία γύρω από το και υλικοτεχνική υποδομή περισσότερο από εμάς, να πιστέψουν ότι τελικά αυτά τα θηρία που λέγονται Σοβιετική Ένωση και Ενωμένη Γιουγκοσλαβία του αθλητισμού μπορείς πραγματικά να τα φτάσεις και να τα κερδίσεις. Και νομίζω ότι ήταν μια εκπληκτική περίοδος που έκανε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι νιώθανε μέχρι τότε μικροί να καταλάβουν ότι είχαν τεράστια δύναμη μέσα τους. Πώς μπορεί ένας πρωταθλητής Ευρώπης να βοηθήσει στην ανάπτυξη του αθλητισμού? Καταρχήν νομίζω με τον τρόπο με τον οποίο κατόρθωσε να φτάσει να το καταφέρει. Όταν αυτά μπορέσει να τα μεταδώσει και να τα καταθέσει σε μια ωραία μαρτυρία που μπορεί να γίνει κατεύθυνση για να χτιστεί ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν το ταλέντο τους χρησιμοποιώντας αυτά που έλειψαν σε αυτόν αλλά και αυτά που τον έκαναν να ξεπεράσει τα όρια του σε δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί πραγματικά να δώσει μεγάλη βοήθεια στη συνέχεια του αθλητισμού σε υψηλό επίπεδο. Θεωρείτε ότι ο ελληνικός αθλητισμός έφτασε στο επίπεδο που μπορούσε βάσει της επιτυχίας που έκανε το 87? Νομίζω ότι με τον τρόπο με τον οποίο οργανωτικά διαχειριζόμαστε τον αθλητισμό, νομίζω ότι έχει κάνει θαύματα. Γιατί πιστεύω ότι δεν καταφέραμε να είμαστε τόσο αλληλέγγυοι και οργανωτικοί στον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύξουμε τον τρόπο που θα κατευθύνουμε τα παιδιά να βγάλουν τις ικανότητές τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους. Πώς είναι να βλέπετε τα κατορθώματά σας μέσα σε ένα βιβλίο του Γιάννη Φιλέρη? Νομίζω μια ματιά ενός ανθρώπου ο οποίος αγαπάει, αλλά συγχρόνως παρακολουθεί και κατά δεύτερον έχει αποκτήσει την εμπειρία να έχει μια κριτική στάση απέναντι στη διαδρομή όλη αυτή, νομίζω ότι πάντα θα δώσει έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε μια τόσο μεγάλη διαδρομή στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και πόσο σημαντικό και πόσο μπορεί να συμβάλλει ένα συνέδριο όπως το Game Changers προκειμένου να επιστρέψει ο κόσμος στον αθλητισμό? Θέλω να πιστεύω καταρχήν συγχαρητήρια. Ειλικρινά μου αρέσει το ότι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στον αθλητισμό και προσπαθούν να αναδείξουν τις θετικές τους τυχές που έχει, να προσπαθούν να εμπλακούν και στο να δημιουργηθεί ένας τρόπος ανάπτυξης και να παρακινήσει ανθρώπους να δουν πράγματα τα οποία πολλές φορές περνάνε απαρατήρητα, αλλά συγχρόνως έχουν μεγάλη σημαντική συμμετοχή στο να δημιουργήσει πραγματικά κάτι ξεχωριστό, ώστε να παράγεις στελέχη, είτε μέσα στις γραμμές είτε έξω από τις γραμμές, αλλά συγχρόνως και ανθρώπους οι οποίοι θα αγαπάνε τον αθλητισμό προσφέροντας το σώμα τους αλλά και στο μυαλό τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.